Δύο άτομα νεαρής ηλικίας από την Κομοτηνή κατέληξαν στο νοσοκομείο της Ξάνθης το απόγευμα της Τρίτης, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε αυλόγυρο σπιτιού με αποτέλεσμα παραλίγο να μην καταλήξει εντός της οικίας. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ για το ατύχημα έρευνα διεξάγει η τροχέα της Ξάνθης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάθε καλοκαίρι η Ξάνθη θρυνεί πολλά θύματα από τροχαία, αλλά και καταγράφει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Ίσως φταίει η ζέστη που μετατρέπει τους οδηγούς σε κάτι διαφορετικό από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ίσως δεν έχουν πάει διακοπές για να εκτονωθούν. Ίσως θέλεις και τα δύο χρόνια εγκλεισμού με τον κορονοϊό έχουν συμβάλει και αυτά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ψυχολογία στον άνθρωπο όπου δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει το τι ακριβώς σκέφτεται στο μυαλό του. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Ξάνθη έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο για ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, το οποίο ευτυχώς, και θα το τονίσουμε ευτυχώς, δεν είχε θύματα. Και γιατί λέμε ευτυχώς και δεν είχε θύματα? Γιατί αν ξεκινήσουμε από την Ξάνθη, από νωρίς το απόγευμα, λίγο πριν να συμβεί το τροχαίο στα Βαφέκα, αυτό το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρίες και με το δικό μου το ρεπορτάζ, πέρασε από τον κόμβο της Σεβάθο, που υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες με ηλιγιώδη ταχύτητα και με ερυθρό σηματοδότη. Τη στιγμή που είχε πράσινο σηματοδότη, είχε πράσινο φανάρι, το ρεύμα που έρχεται από το χωριό Πηγάδια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνηση. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, με το που τελειώνει το πράσινο φανάρι στο ρεύμα από Πηγάδια, ανοίγει πράσινο αυτό το οποίο επιστρέφει ο κόσμος από τις παραλίες της Ξάνθης. Και μπορείς να καταλάβεις τι θα συνέβαινε αν εκείνο το φανάρι ήταν πράσινο και υπήρχαν πάνω στο δρόμο κάθετα οχήματα που επέστρεφαν από την παραλία. Πιθανότατα να είχαμε αρκετούς νεκρούς. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις λοιπόν σε εκείνον τον δρόμο, μέσα σε εκείνο το χωριό, όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα ταχύτητα, ένα αυτοκίνητο για να προσκρούσει επάνω στον τοίχο στην περίφραξη αυτής της οικίας και να βρεθεί αρκετά μέτρα μέσα στον χώρο της αυλής, με πόσα χιλιόμετρα πήγαινε? Στο όχημα επέβαιναν δύο άνθρωποι, όπου ο ένας μπόρεσε και βγήκε μόνος του και ο άλλος χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί. Σκέψου, επειδή είναι καλοκαίρι, τα παιδιά είναι όλα στα χωριά, είναι στις αυλές, είναι στους δρόμους, είναι μέσα στα χωριά. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν καθότανε μία παρέα ανθρώπων σε αυτήν την αυλή, επίσης θα μιλούσαμε για θύματα. Άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, όπου σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες χρειάστηκε η παρέμβαση της ομάδας Δίας, μιας και δημιουργούσαν θέματα και στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν έχουν τραύματα τα οποία θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στη μετέπειτα ζωή τους. Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Αυτό. Το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται, αλλά είναι ένα καλό μάθημα. Χρειάζεται προσοχή. Τελευταία φορά που μιλήσαμε πάλι για θανατηφόρο. Μιλήσαμε για τροχαίο. Βγήκα από τα ρούχα μου. Συνεχίζω να έχω την ίδια άποψη και να λέω αυτά τα οποία λέω. Δεν μπορεί ο καθένας μας να έχει από πίσω έναν άνθρωπο της τροχαίας. Δεν μπορεί η τροχαία να έχει 70 περιπολικά ταυτόχρονα στην Ξάνθη σε όλα τα σημεία. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Και αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να σου πω ότι μετακινούμενος προς τις παραλίες την Κυριακή, διαπίστωσα ότι υπάρχουν αρκετοί οδηγοί που κάνουν χαβαλές στον δρόμο. Δηλαδή, μιλούν στο τηλέφωνο, πηγαίνουν με 60 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο όπου πρέπει να κινηθείς με 90 ή 100 το μέγιστο, δεν τηρούν τον κώδικα, γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν περιορίζει την ταχύτητα μόνο στο maximum.